και στα δικά σας φίλοι μου η αγαπημένη μας ευχή, όταν φυσικά δεν είσαι παντρεμένος. Άλλο ένα podcast μόλις κυκλοφόρησε, στο μικρόφωνο ο Μάρκος Μυρνάκης. Αυτό το podcast αφορά καθαρά όλους τους εργένιδες. Ξέρω κι εσεί όπω και εγώ, όλο το καλοκαίρι τρώτε το μισθό σα στου γάμου. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Πα και είσαι μερακλή. Χαρίζει το φακελάκι σου στο ζευγάρι και γουστάρει. Πραγματικά θε να του βοηθήσει στο νέο του ξεκίνημα. Να το χαρούν και αυτοί, αλλά και εσύ. Ωστόσο, α μείνουμε λίγο σε αυτό το event. Πα με την παρεούλα σου. Τρώ το φαγάκι σου. Πίνει το κρασάκι σου όλα σε αυθονία και έρχεσαι στο κέφι, εκεί που περνά super duper με την παρέα σου και εκεί που έχει ρίξει τον πεντοζάλι σου, αν είσαι στην Κρήτη δηλαδή, ή μπορεί να μην είσαι στην Κρήτη αλλά να παίζει κριτικά, έκανε τι φιγούρε σου, λίκνησε το κορμί σου, στο οτιδήποτε χορό. Από κριτικά μέχρι τη φτετέλια. Δεν ξέρω άλλωστε τι μουσική μπορεί να παίζει στο γάμο που σα έχουν καλέσει. Όπω και να έχει, έχει στρέψει όλη την προσοχή πάνω σου. Και έρχεται η στιγμή που ο χορός και το τραγούδι που σέφτιαξαν τελειώνει. Και πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι. Καταραμένη στιγμή. Όλα γύρω σου καταραίουν. Συναντά γνωστό ή μάλλον γνωστού. Πολλού γνωστού. Από την πίστα μέχρι το διάδρομο η διαδρομή φαντάζει πραγματικά τεράστια. Κι α είναι μόλι 20 μέτρα. Άλλωστε, ξέρετε πόσοι χωριανοί χωράνε σε 2 μέτρα γη. Μη σα πω όλοι κάτοικοι χωριού, αν φυσικά μιλούν μεταξύ του, θα με πείτε υπερβολικό. Ε, όλο και κάποιο θα σου πει και στα δικά σου και γίνεται ακόμα πιο χειρότερο, άντε να το πω λίγο καλύτερα, και γίνεται ακόμα πιο αδιάκριτο, πότε θα φάμε και θα πιούμε και τα δικά σου. Και εκεί καταραίει όλη σου η αρχοντιά. Και αφού λοιπόν έκανα τη σύντομη εισαγωγή μου, έφτασα στο σημείο που ξεκινάει η έρευνά μου. Για πάμε. Ρώτησα 10.000 ειδικού τι σκέφτονται όταν ακούν την ευχή και στα δικά σου. Η ερώτησή μου απευθύνθηκε σε όλου. Θέλουν, δεν θέλουν να παντρευτούν, δεν κάνω εγώ διακρίσει. Θα ξεκινήσω με τις περισσότερες απαντήσεις. Από το στόμα σου και του Θεού ταυτί. Βέβαια ναι, ωραία, βλέπω είσαστε πολλοί και πολλέ. Τα πράγματα μάλλον είναι πολύ σοβαρά. Γιατί όμως αφού θέλετε δεν προχωράει, θέλετε να αρχίσω τα προξενιά, τόσα προφίλ έχω διαθέσιμα. Να σας πω βέβαια, κατά τη γνώμη μου αυτή η απάντηση καλό είναι να μένει στη σκέψη. Δεν θέλω να εκτεθείτε. Μη μου δείχνετε απελπισμένοι, Λυσάρε. Θα πρέπει να σας μαλώσω και δεν το θέλω. Να λέτε διπλωματικά, ευγενικά και όμορφα δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη. Τώρα βέβαια ποια ή ποιος είναι ο κατάλληλος θα το δούμε σε ένα άλλο podcast. Είναι ένα ωραίο θέμα. Όταν σα γίνεται αυτή η ερώτηση, δώστε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ποιοι ακούν τριγύρω. Μπορείτε να βρείτε συμμάχου. Όταν υπάρχει το κατάλληλο support δίπλα σα, μπορείτε να δεχτείτε την ευχή. Να πείτε αμέ με το καλό και στα δικά μου. Δώστε πάσα στου πικροπαντρεμένου. Ε, μικροπαντρεμένου ήθελα να πω. ή σε αυτού που δεν θέλουν το γάμο, ρε παιδάκι μου, έχουν αποτύχει. Λατρεύω όταν τριγύρω βρίσκω συμμάχου που λένε μικρό ακόμα και αστάνω στα 50. Μια υπερβολή διακρίνω άστα να πάνε. Βρε παιδιά, γιατί αφήνεστε, γιατί μου λέτε άστα να πάνε, γιατί τέτοια απογοήτευση, δεν θέλω τέτοια. Μη σα παίρνει από κάτω. Θέλει υπομονή για να δέσει το γλυκό. Προσπαθήστε και σίγουρα θα βρεθεί. Κάπου εκεί έξω είναι δεν μπορεί και το δικό σα το γραμμένο. Τι κάνω λάθο. Πολλοί το σκέφτεστε. Πολλοί σκέφτεστε τι κάνω λάθο. Όντω τώρα, φυσικά και δεν κάνετε λάθο. Επειδή έχετε φτάσει σε μια ηλικία και είσαστε μόνοι. Απλά δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλο άνθρωπο. Να το πάλι. Άμεσο podcast. Με κύριο ερώτημα για τον κατάλληλο άνθρωπο. Πρέπει να γίνει χτε. Α συνεχίσω τώρα. Εσεί σωστοί είσαστε. Φέρεστε σωστά. Είσαστε κοινωνικοί. Είσαστε γλυκοί. Ευγενικοί. Ευχάριστοι. Και μένετε μόνοι. Να σα πω κάτι. Τώρα που το σκέφτομαι, κελεπούρια είμαστε. Γι' αυτό είμαστε μόνοι. Και αν είναι να μην είμαστε δηλαδή όπω θα θέλαμε. Α μείνουμε μόνοι, βρε παιδιά, κακό είναι. Άλλωστε, ναι, μωρέ, δεν είμαστε όλοι και για γάμο. Γαμό. Τώρα θα περάσω σε κάποιε απαντήσει, τι οποίε είναι λε και έβαλα πολλαπλή σε ερώτηση. Οι απαντήσει ήταν οι ίδιε. Αυτά δεν είναι για μένα, Θεό φυλάξει και μη χειρότερα. Εγώ δεν σε έβρισα. Ναι, εντάξει, σα καταλαβαίνω. Αλλά σκέψου και εμά που ψοφάμε για τέτοια μεγάλα events, Άσε πω αν δεν είσαστε όλοι εσεί για τέτοια, πώ θα έχω την ευκαιρία να έρθω να γνωρίσω τι φιλενάδε τη κάθε νύφη. Ε, εδώ σα θέλω. Μην το ξαναπείτε, σα παρακαλώ. Γιατί εδώ που τα λέμε, το καλύτερο νυφοπάζαρο γίνεται στου γάμου. Όλε και όλοι είναι στολισμένοι. Και είναι ξεκάθαρο και ευκολοδιάκριτο, δεν χρειάζεται καν να κουραστεί ποιο πια είναι μόνη. Άλλωστε τα ζευγάρια σε γάμο ποτέ δεν πάνε μονά. Χαλάει το προξενιό, ρε παιδάκι μου, χαλάει, κάτι πάει λάθο στο γάμο. Οι singles ξεκάθαρα κάνουν Όταν ψάχνονται, και εκείνο το άλλο το ωραίο που κοιτάνε με συγκίνηση και οραματίζονται το δικό του τον ηφικό κουστούμι, τα παρανυφάκια, ποιο τραγούδι γάμου θα χορέψουνε, ακόμα και τι έναρξη θα κάνουν στο βίντεο τη έναρξη. Πώ θα το ήθελαν. Έτσι όπω τα σκέφτομαι, θα τρέξει, θα τρέξει ένα δάκρυο που να είναι στα μάτια μου. Βρε δεν πα. Σα παρακαλώ που να σηκώνομαι τώρα να πάω να δω αν έρχεστε. Να σας πω κάτι, εσείς όλοι είσαστε φίλοι μου. Να το ξέρετε, γουρστάρω τρελά που μπορείτε να είσαστε μόνοι και δεν σας τρομάζει η μοναξιά. Αν δηλαδή υπάρχει μοναξιά όταν είσαι μόνος. Γιατί η κοινωνία ευνοεί τους τολμηρούς μοναχικούς. Μπορεί όχι τόσο βέβαια τι σχέσει, αλλά δεν πειράζει. Άλλο podcast. Αυτό το podcast με έχει γεμίσει με ωραίε ιδέε για το τι άλλα podcast μπορώ να κάνω. Και όλα αυτά προέρχονται από τι δικέ σα απαντήσει που μου στείλατε στο Instagram. Πάμε παρακάτω. Ναι, είδαμε και το γιο σου που χώρισε μετά από ένα χρόνο με στολισμένο κεφάλι. Το στολισμένο κεφάλι το λέω πιο διακριτικά, φαντάζομαι όλοι έχετε καταλάβει τι εννοώ. Όπω και να έχει, αυτή δεν είναι καλή εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλοι γάμοι έτσι. Υπάρχουν παραδείγματα προ μίμηση, όπω και προ αποφυγή. Σιγά μην κάνω τι ίδιε. Ή κουταμάρε, έχω αφήσει και μία λέξη γιατί δεν μπορώ να. Δεν έχω μάθει ακόμα να βάζω μπίπ. Έλα τώρα, ντροπή. Έχει πιει κρασί και δεν ξέρει τι λε. Γιατί μαλακή. Μοχ, κόντεψα να το πω. Ή το είπα. Δεν θυμάμαι. Ο καθένας μπορεί να είναι παντρεμένος ή όχι, αρκεί να είναι επιλογή του. Αυτό που εσύ μπορεί να θεωρείς μπιπ, α, ορίστε έτσι θα το βάζω το μπιπ, για τον άλλο είναι η υπέρτατη ευτυχία. Δεν θα μιλήσω για τη συντροφικότητα, γιατί αυτή δεν είναι συνώνυμο του γάμου, αλλά ξέρετε τι πλεονέκτημα μπορώ να πω. Ένα σωρό βοηθήματα από το κράτος. Ελπίζω όταν θα παντρευτώ και αν παντρευτώ να βρω κι άλλα. Εδώ, εδώ θέλω την προσοχή σα, γιατί έχουμε και ανακοινώσει. Θα μπορούσε αυτό το podcast να είναι και ενημερωτικό. Γελάω μόνο μου. Λοιπόν, έλαβα απάντηση: Το κράτο δεν έχει θεσπίσει τέτοιου είδου γάμου ακόμα. Έλα κοντοζυγόνη, θα πω. Εμπρό το δρόμο που άνοιξε ο κασελάκι και το χτύπημα κάτω από τη μέση του Μητσοτάκη είναι σε ένα στάδιο προσιλοποίηση. Όσοι ενδιαφέρεστε για ομοφυλόφιλου γάμου, εύχομαι και στα δικά σα. <γελόν> μάλλον μου ξέφυγε. Όχι, δεν μου ξέφυγε. Το εννοώ, γιατί προφανώ όλοι αυτοί που μου γράψατε κάτι σχετικό, προφανώ και θέλετε και δεν έχετε τη δυνατότητα. Σε λίγο καιρό ελπίζουμε ότι θα την έχετε. Άμα βρω κι εγώ τέτοια νύφη ή γαμπρό ευχαρίστω. Ρε εσεί, ωραίοι είστε εσεί, ελπίζω να είναι λόγια θαυμασμού και όχι ζήλια. Τώρα στην ανάπτυξη τη συζήτηση και στα επόμενα λόγια μου θα καταλάβετε πόσο διαφορετικά σκέφτεται ένα άντρα και μία γυναίκα στην ίδια ερώτηση. Η απάντηση τη γυναίκα. Η θετική απάντηση τη γυναίκα. Αυτό το νυφικό θα μου πήγαινε. Η αρνητική δεν θα το έβαζα ποτέ τέτοιο νηφικό. Πολλέ φορέ αισθάνομαι ότι για τη γυναίκα είναι πολύ σημαντική επιλογή το νηφικό που θα φορέσει, πολύ περισσότερο σημαντική από ότι ο ίδιο ο άντρα που θα επιλέξει. Παίζει να αφιερώνει και περισσότερο χρόνο για να επιλέξει νηφικό από ότι άντρα. Πάμε τώρα στην απάντηση ενό άντρα. Κομψή εκδοχή. Μα ακούν και ανήλικοι άλλωστε. Με τέτοιο γκομενέτο δεν θα το σκεφτόμουν δεύτερη φορά. Μα καλά πάλι, για ακόμα μια φορά. Δεν τρέπεστε έτσι να σκέφτεστε για το αίτιο. Βέβαια, γιατί να ντραπεί εσύ που έκανε έτσι απλά μια σκέψη, να ντραπούν αυτοί που δημοσίω εκφράζουν την ερώτηση, εσύ πότε θα παντρευτεί. Σε λάθο ανθρώπου. Νομίζω τώρα έχω και μια υπέροχη ιδέα. Σκέφτηκα μια λύση για την αποκατάσταση και τον υφοπάζαρο. Μήπω κανονικά θα έπρεπε να χωρίζουν του ελεύθερου καλεσμένου ανάλογα με το αν θέλουν να παντρευτούν ή όχι, να ξέρουμε κι εμεί πώ να κινηθούμε, βρε παιδί μου. Αλήθεια, κι εσεί πού θα καθόσασταν, το έχετε σκεφτεί. Θα σα βοηθήσει για το υπόλοιπο τη ζωή σα αυτό. Τι σκέφτεσαι λοιπόν όταν σου λένε και στα δικά σου. Άλλο ένα podcast κοινωνική προσφορά μόλι τελείωσε. Μη μου πείτε ότι δεν είχε κοινωνική προσφορά. Εδώ προσφέρω λύσει για την κοινωνία. Κοινωνία ακού. Στο μικρόφωνο ήταν, ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Μάρκο Μυρνάκη. Μπορεί να με βρει οποιοδήποτε social προτιμά. Να ξέρει, θα με βρει παντού. Στείλε μου το μήνυμά σου ή το σχόλιο σου για ό,τι άκουσε ή αν θέλει κάποιο άλλο θέμα να αναπτύξω, να κάνω έρευνα. Εδώ είμαι εγώ. Καλή συνέχεια!